Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι από την πόλη της Καβάλας και των λιμινοβραχείων εδώ, σε εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Καβάλας, σε ένα διαφορετικό ανοιξιάτικο όλα on camera. Μεσημέρι Μεγάλης Τετάρτης, 12 Απριλίου και είμαστε ζωντανά εδώ. Θα είμαστε μέχρι και τις 4.30 με μια σύντομη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ρεπορτάζ από την τοπική και περιφερειακή επικαιρότητα, εκλεκτούς προσκεκλημένους. Τίποτα δεν αλλάζει από την ταυτότητα και το ύφος αυτής εδώ της εκπομπής. Αλλάζει όμως το σημείο διεξαγωγής. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε έτσι, καθώς διανύουμε την μεγάλη εβδομάδα, σε αυτό το ανοιξιάτικο ουσιαστικά κλίμα, να σας μεταφέρουμε ήχο και εικόνα από διάφορα σημεία. Σήμερα είμαστε εδώ στο λιμενοβραχείο του ΝΟΚ και θα είμαστε μέχρι και τις 4.30 με έκτακτες έτσι, καιρικές συνθήκες, γιατί ο καιρός είναι Απρίλιος και μας κάνει τα παιχνίδια του. Έχουμε μια ελαφριά ψυχάλα αυτή την ώρα, μια ελαφριά νέφωση, αν και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει τουλάχιστον μεγάλη ποσότητα βροχής στις 8 με 9 η ώρα το βράδυ. Είχαμε στήσει ένα διαφορετικό σκηνικό, όμως ο καιρός μας άλλαξε τα σχέδια, αλλά προσαρμοζόμαστε, κακά τα ψέματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, το πρώτο μέρος θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θόδωρο Μαρκόπουλο, για τα σχέδια και τους στόχους της διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ευρύτερα της περιφέρειας. Άλλωστε, η πόλη της Καβάλας ενδείκνυται ως η πόλη του τουρισμού, μιας που έχει και το λιμάνι της, το επιβατικό λιμάνι Απόστολος Παύλος, αλλά και το νησί της Θάσου. Μην ξεχνιόμαστε όμως, θα έχετε δυνατότητα να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν καθημερινά και αύριο Μεγάλη Πέμπτη θα γίνει και η κλήρωση και για τους δύο διαγωνισμούς. Η πρώτη κάρτα του διαγωνισμού, απλά θα πρέπει να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, να σχηματίσετε τη λέξη sender, να αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, κενό, την λέξη λουτρά και να αποστείλετε στο πενταψήφιο νούμερο της εκπομπής το 54045 με ελάχιστη χρέωση 25 λεπτά για να διεκδικήσετε μία προσφορά από τα ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου, λούσεις, υπηρεσίες μασάζ και όλα τα σχετικά, μέχρι και 31/12/2017. Η πρώτη προσφορά αυτή είναι για ένα δίκλινο, για δύο άτομα. Οπότε αύριο, μέχρι και αύριο, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας στο πενταψήφιο στο 54045, το οποίο αναγράφεται και στην οθόνη, αλλά και μέχρι αύριο που θα γίνει ζωντανά η κλήρωση από το στούντιο. Από εκεί και μετά η δεύτερη προσφορά στο πνεύμα των ημερών. Αύριο επίσης η κλήρωση, sender κενό ονοματεπώνυμο, κενό το γράμμα σίγμα, αποστολή στο 54045 με ελάχιστη χρέωση και διεκδικείτε ουσιαστικά την προσφορά η οποία αναγράφεται στο κάτω μέρος της κάρτας, μια προσφορά από το κρεοπωλείο του κυρίου Σοκράτη Ζέρβα στον πρώτο όροφο της Δημοτικής Αγοράς στην Καβάλα. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι να ευχηθούμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν από την Καβάλα και την ευρύτερη περιφέρεια, αν και ουσιαστικά ο λίγον τι συνέφιασε, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε αυτή την εκπομπή ζωντανά από εδώ, από το λιμενοβραχείο του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας, ένα σημείο αναφοράς. Σε λίγο κοντά μας θα είναι και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, ο Δημοσθένης Τουρκίδης, αλλά μετά τις 4 και η πρόεδρος της Δημοφέλεια, Αναστασία Ιωσηφίδου. Όμως, να πούμε ότι έχουμε διάφορες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Βλέπετε, προσαρμοζόμαστε και στα εξωτερικά, δεν το συζητάμε. Καθώς εχθές, σε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής, ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση ουσιαστικά μέρους του οδοστρώματος της παραλιακής ζώνης που υπέστη καθίζηση το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας. Να σας πούμε ότι η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί κατά το 80%, καθώς μπήκαν οι σιδερένιες δοκοί, μπήκαν οι τσιμεντένιες πλάκες βάρους 18 περίπου τόνων και αυτή την ώρα που μιλάμε και είμαστε ζωντανά, συνεχίζεται η επίστρωση των κυβόλυνθων στο συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι το βράδυ θα δοθεί και στην κυκλοφορία, οπότε τα αυτοκίνητα θα διέρχονται από εκείνο το σημείο. Αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε λίγο, αλλά και στο πλαίσιο των δελτίων ειδήσεων. Να πούμε ότι χθες
Περιμέναμε 34 πρόσφυγες μετανάστες στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου από την Ρεδεστό Θεσσαλονίκης. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε, καθώς χθες, όπως μεταδώσαμε και από την εκπομπή, στις 3 η ώρα λήφθη η απόφαση οι 34 αυτοί οι πρόσφυγες μετανάστες να μεταφερθούν στο κάμπ της Δράμας και όχι στην δομή φιλοξενίας στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει και είναι σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, ενώ να πούμε ότι με δικό τους περίπτερο προχώρησαν σε μια εκστρατεία ενημέρωσης σήμερα τόσο το χαμόγελο του παιδιού όσο και το φιλοζωικό σωματείο Έσοπος στην πλατεία Καπνεργάτη. Συνάντηση με τον επικεφαλής του ΕΛΓΑ στον ομό Καβάλας είχε και ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Ενώ σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί ο κύριος Στόδωρος Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου με αφορμή το ιατρικό συνέδριο το οποίο θα λάβει χώρα στην πόλη της Καβάλας. Σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο μια εκδήλωση Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος από τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Καβάλας και φυσικά Μεγάλη Τετάρτη σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος ιερουργεί στην Χρυσούπολη. Έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και φυσικά μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο όπου θα έχουμε την Ανάσταση του Κυρίου χωροστατούς στο Σεβασμιότητο του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο αναφοράς στην πόλη της Καβάλας, στο λιμενοβραχείο του ναυτικού ομίλου Καβάλας. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας τόσο για τον διαγωνισμό. Οι καιρικές συνθήκες να πούμε ότι δεν ευνοούν, αλλά τι να κάνουμε, βλέπετε έχει αλλάξει όψη και η θάλασσα και η πόλη και το πλάνο το οποίο είχαμε ετοιμάσει από νωρίς, αλλά δεν πειράζει. Ο κόσμος εδώ ακάθεκτος απολαμβάνει πραγματικά το τσιπουράκι του, εδώ στο ψαράκι, ένα ακόμη σημείο αναφοράς και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε υπό διαφορετικό σκηνικό τέλος πάντων με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ για σήμερα καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Σερεφίδου. Να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Συνδρομή της ΔΕΙΑΚ του προσωπικού και των μηχανημάτων της ολοκληρώθηκε η αυτοψία της περιβόητης τρύπας που κοσμούσε μέχρι και σήμερα την παραλιακή λεωφόρο της Καβάλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Χρήστου Ηλιάδη, ο Δήμος Καβάλας προσφέρθηκε να βοηθήσει, αλλά παρόλη την καλή διάθεσή του, η συμμετοχή του στο έργο δεν χρειάστηκε ποτέ. Εγώ μίλησα και με τη Δήμαρχο, μου υποσχέθηκε ότι ό,τι χρειαστούμε από μηχανήματα ή οτιδήποτε θα είναι δίπλα μας. Τελικώς δεν χρειαστήκαμε κάτι από το Δήμο. Χθες Μεγάλη Τρίτη πρωί ξεκινήσαμε αφού είχαμε κάνει όλο τον προγραμματισμό που χρειαζόταν. Ξεκινήσαμε το έργο και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη βλέπετε ποιο είναι το στάδιο εξέλιξης του έργου. Καταβάλαμε μια τιτάνια προσπάθεια και με εξωτερικούς συνεργάτες αλλά κυρίως με υπηρεσιακούς παράγοντες του οργανισμού και τους μηχανικούς μας, τους συνεργαζόμενους και βλέπετε ότι θα παραδώσουμε ένα έργο το οποίο θα είναι ασφαλές για τα επόμενα 50 χρόνια. Να πω ότι είναι ένας οχετός ο οποίος είναι από πάνω έχει πλάκες. Τέτοιες πλάκες ουσιαστικά τις αντικαταστήσαμε, είχαμε έτοιμες στο Φίλιππος και βέβαια βάλαμε και σιδηροδοκούς από κάτω για να είμαστε ακόμη περισσότερο σίγουροι. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και η κυκλοφορία θα έχει δοθεί εξ ολοκλήρου μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Σε χρόνο απίστευτο για τους περισσότερους, ολοκληρώθηκε όπως πρέπει ένα έργο.
Ο προϋπολογισμός του έργου φαίνεται πως δεν ξεπερνά όρια και καταστάσεις. Όλα κινήθηκαν σε φυσιολογικά πλαίσια και το θετικό της υπόθεσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος Καβάλας, είναι το γεγονός ότι τα λεφτά έπεσαν στην πόλη της Καβάλας και σε έναν επαγγελματικό κλάδο που έχει να πιει νερό πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κανένα πολύ μεγάλο ιδιαίτερο κόστος. Το θέμα είναι ότι δούλεψαν και επαγγελματίες που κάναμε συμβάσεις με αυτούς που έχουν τα μηχανήματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι χρήματα τα οποία πέσανε στην πόλη έτσι, και σε ανθρώπους οι οποίοι αυτές οι δουλειές ξέρετε ότι είναι δύσκολες και είναι λίγες αυτές τις εποχές. Έτσι βοηθήθηκαν προσφέροντας βέβαια τη δουλειά τους και κάποιοι επαγγελματίες της πόλης. Πάντως το κόστος δεν είναι κάτι το οποίο είναι, μας προβληματίζει για τα οικονομικά του οργανισμού. Μάλιστα, αυτά λοιπόν δήλωσε στη συνάδελφο Έλενα Σερεφίδου σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Χρήστος Ηλιάδης, σχετικά με την αποκατάσταση μέρους του οδοστρώματος μετά το συμβάν το οποίο έλαβε χώρα, κυρίες και κύριοι, την υποχώρηση αυτή την καθίζηση του εδάφους το βράδυ της περασμένης Μεγάλης Δευτέρας. Έτσι λοιπόν, μέχρι και το βράδυ αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το κάτω ρεύμα, μέρος του κάτω ρεύματος της παραλιακής λεωφόρου, καθώς αυτή την ώρα που πραγματοποιείται αυτή η εκπομπή γίνεται η επίστρωση τοποθέτηση των κυβόλυνθων. Αναλυτικό ρεπορτάζ και νεότερα φυσικά για το συγκεκριμένο θέμα θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Να βάλουμε μία άνω τελεία τώρα, λίγα λεπτά πριν μετά από τις 3. Εδώ οι καιρικές συνθήκες παίζουν πραγματικά. Αυτή την αστάθεια που είχε ο καιρός τον μήνα Μάρτιο την φαίνεται να την έχει υιοθετεί και ο μήνας Απρίλιος. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για σύμμαχο τον καλό καιρό για τους εκδρομείς του τριημέρου, διημέρου του Πάσχα. Βέβαια τα διάφορα ιδιοσιογραφικά site κάνουν λόγο για μια αστάθεια του καιρού με κατατόπους βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιφέρειας. Βάζουμε μία ανωτελεία για να αλλάξουμε σκηνικό και να υποδεχτούμε και να συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θόδωρο Μαρκόπουλο, για πολλά και διάφορα πλέγοντα ζητήματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κάμερα πάντοτε από την τηλεόραση του Σέντερ, βέβαια από ένα άλλο σημείο αναφοράς, εδώ στην πόλη της Καβάλας, με αυτό το υπέροχο σκηνικό το οποίο απλώνεται πίσω μας. Μια χαρακτηριστική εικόνα της πόλης και όπως είπαμε λίγο πριν από τις διαφημίσεις, κοντά μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος. Κύριε Μαρκόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε, ναι. Ουσιαστικά, όχι καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε σε ένα σημείο αναφορά, σε ένα πόλο έλξης ουσιαστικά και για τους τουρίστες που θέλουν να αποθανατήσουν αυτή την ομορφιά που απλώνεται πίσω μας, έτσι. Εντάξει, όσον αφορά εμένα, καλησπέρα καταρχάς. η πόλη μας και το σημείο εδώ είναι πανέμορφο, ασχέτως αν υπάρχει αυτή η ανεπαίσθητη ψυχάλα, η ανοιξιάτικη ψυχάλα, η οποία μας συντροφεύει σήμερα. Παρόλα αυτά, όλα είναι όμορφα, όλα είναι συμμαζεμένα. Βλέπετε τις πλωτές εξέδρες, τα κατάρτια από τα διάφορα κότερα και άλλα πλοία τα οποία είναι παρκαρισμένα δίπλα μας. Και νομίζω ότι έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευτυχία και την οποία μας εξασφάλισε η Θεία Πρόνοια να ζούμε σε μια πολύ όμορφη πόλη. Μπορεί να διαμαρτυρόμαστε, να έχουμε πάμπολες δυσκολίες, παρόλα αυτά ζούμε σε μια όμορφη πόλη και το λέω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο μας φτιάχνει και τη διάθεση. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα για τα οποία οι αιρετοί της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού αγωνίζονται σε δύσκολους ουσιαστικά καιρούς. Αλλά εμείς κρατάμε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο έτσι λίγο πριν το Πάσχα και είμαστε, διανύουμε ήδη πνεύμα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε λίγες μέρες θα πανηγυρίσουμε την Ανάσταση και η Ανάσταση του Θεού μας, του Ιησού Χριστού, μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε θετικότερα, να είμαστε πιο επίμονοι στις προσπάθειές μας, γιατί η Ανάσταση είναι, αν μη τι άλλο, ένας θρίαμβος του καλού, είναι η δικαίωση μιας προσπάθειας διαμέσου των παθών και είναι κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτόμαστε ταυτοχρόνως ότι επιζητούμε και την Ανάσταση τη δική μας, mm-hmm. και ψυχολογικά και ηθικά και
πολιτισμικά, να τολμήσω να πω και οικονομικά, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, είμαστε σε μια περίοδο που επί πολλά χρόνια όλος ο κόσμος, όλοι μας δυσκολευόμαστε οικονομικά, αλλά ταυτοχρόνως δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας ότι παρά τις αντικσότητες και παρά τις δυσκολίες, πάντα υπάρχει μια καλύτερη μέρα, ασχέτως αν διαφωνούμε μεταξύ μας το ποιος είναι ο τρόπος τον οποίο θα προσεγγίσουμε σε αυτό το στόχο, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα στοιχείο αισιοδοξίας και ένα στοιχείο το οποίο μας κάνει πάντα να γεμίζουμε τις μπαταρίες και να συνεχίζουμε χαμογελώντας τις προσπάθειές μας. Έτσι ακριβώς. Επιβατικό λιμάνι Απόστολος Παύλος. Ναι. Ένα δυνατό χαρτί, ένα καλό χαρτί για την Καβάλα και την ευρύτερη περιφέρεια, και αν ναι, γιατί? Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, τάπα πέρσι στα εγγένεια των πλωτών εξεδρών μάλλον. Αλλά... ή των πλωτών εγκαταστάσεων, για να αποφεύγουμε. Και γεγονός ότι φτάσαμε να έχουμε ένα λιμάνι το οποίο ήταν μεικτό και εμπορικό και επιβατικό, άλλαξαν τα πράγματα και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ένα λιμάνι το οποίο είναι όμορφο, το οποίο είναι ένα κόσμημα, το οποίο... όποιος το επισκέπτεται θέλει να το ξαναεπισκεφτεί. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Και βεβαίως, όπως τότε πριν από 20 και πλέον χρόνια ο στόχος ήταν να φύγει το εμπορικό λιμάνι μέσα από την Καβάλα, όπως και έγινε, φτάνουμε στο σημείο να θέλουμε να έχουμε και ένα στόχο τώρα, τον οποίο τον είχαμε ξεκινήσει πριν από 1,5 χρόνο, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το προπατήσουμε, ο οποίος είναι τι? Να μπορέσουμε να πάμε το λιμάνι μας πιο έξω από τα σημερινά του όρια. Δηλαδή πρέπει να δούμε εάν η επέκταση του μόλου της Ιχθυόσκαλας ή αν η επέκταση, η δημιουργία ενός νέου μόλου μπροστά στο πάρκο της Παιδικής Χαράς μπορεί να μας δώσει και άλλες θέσεις για... να λιμενίζονται ουσιαστικά εστιοπλοϊκά και έτσι τουριστικά σκάφη. Και υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι τα αλλιευτικά, τα λεγόμενα... Και αυτά πρέπει να βρούμε. Κοιτάξτε, είμαστε μία πόλη και είμαστε η μόνη πόλη με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας, η οποία δεν έχουμε ένα λιμάνι. Έχει διαμορφωθεί ένα λιμενικό σύστημα γύρω από την Καβάλα, που αλλού είναι το επιβατικό, αλλού είναι το εμπορικό, αλλού είναι ο λιμένας που εξυπηρετεί την Ιχθυόσκαλα. Ιδιωτικό λιμάνι έχει βιομηχανία λιπασμάτων. Ένα εξειδικευμένο αγκυροβόλιο έχουν τα πετρέλαια. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο στην κατάσταση που είναι πλέον μας δίνει πόντους. Mm-hmm. Τώρα βέβαια δεν μας αγχώνει το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα και να ολοκληρωθεί και ο εμπορικός λιμένας. Ναι, είναι ένα ζήτημα, είναι ένα στόχος. Το Φίλιππος ο Δεύτερος, έτσι την έκανε. Ναι, τώρα εδώ που βρισκόμαστε όμως στο ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου, mm-hmm. έχουμε την θετική εικόνα, τη θετική άβρα και μάλιστα επειδή σήμερα παρουσιάσαμε και ένα μεγάλο συνέδριο επιστημονικό το οποίο θα γίνει στην Καβάλα σε 2 εβδομάδες. Η άποψη... Το ιατρικό συνέδριο, έτσι, ναι, και εκεί πάει και, ναι, και το ο συνεδριακός τουρισμός, ναι, προσέξτε, θα έλεγε κανείς. Ναι. Κάναμε πέρσι το ελληνοτουρκικό με πολλές αντικσότητες, πέτυχε και αυτή τη στιγμή συζητάμε για να κάνουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο. Και θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε να κάνουμε και ένα ακόμη πιο μεγάλο. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία, μπορεί οι υποδομές στην πόλη να μην είναι πάρα πολλές, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια θετική διάθεση να προχωρήσουμε, η οποία βέβαια αντισταθμίζεται από την περιορισμένη ρευστότητα, η οποία αντισταθμίζεται από τις πολλές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε και στο δημόσιο τομέα, ο οποίος πλέον είναι τρομερά δυσκίνητος, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δυσκολεύεται να ανασάνει και να επιβιώσει. Παρ' αυτά το προσπαθούμε. Και εδώ η κατάσταση είναι καλή και πάνω στο διοικητήριο θα μαζευτούμε να απολαύσουμε το αεροπορικό σοου στις μέρες της απελευθέρωσης της Καβάλας και οι αρχαίοι Φίλιππι είναι πλέον και με τη βούλα στην UNESCO στον κατάλογο, και έτσι θα πρέπει να δούμε και άλλα επόμενα βήματα. Εχθρός του καλού το καλύτερο, εγώ αυτό ξέρω να πω. Όχι και μόνο και... αυτό, ναι. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι μόνο εχθρός του καλού το καλύτερο σε μια συγκεκριμένη προσπάθεια, αλλά είναι διαρκή σε ανάγκη να αναδεικνύουμε και να θέτουμε νέους στόχους και να προχωράμε το ένα βήμα μετά το άλλο. Mm-hmm. Ο τουρισμός βέβαια έρχεται και με τις πτήσεις charter μέσω του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος, ναι, της Χρυσούπολης, όπου αλλάζει σελίδα, γυρίζει σελίδα.
Ήδη την περασμένη ναι. Μεγάλη Δευτέρα και χθες το βράδυ έπεσε συμφωνία με την Fraport Greece και έπεται συνέχεια. Πολλά υποσχόμενη, έχει ξεδιπλώσει, έχει ανοίξει τα χαρτιά της για το τι θα κάνει και τι πρόκειται να κάνει στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι όσον αφορά το αεροδρόμιο είναι πολύ θετικό για μένα. Κανένας επισκέπτης δεν θα έρθει να επισκεφτεί το αεροδρόμιο γιατί είναι ωραίο το αεροδρόμιο. Εκείνο το οποίο είναι θα έρθει να επισκεφτεί την περιοχή. Λοιπόν, θέλουμε ένα καλό αεροδρόμιο. Η Fraport τίθεται, τη βλέπουμε σαν συνεργάτη. Προσπαθούμε όμως και πρέπει να βελτιώσουμε τις πτήσεις που έχουμε. Με το εξωτερικό είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Θα έχουμε τις πτήσεις της Ελληνέρ, οι οποίες ήδη αυξάνονται αριθμητικά, οι οποίες ήδη έχουν μια πολύ καλή πληρότητα. Ήδη αισιοδοξούμε ότι θα μας δώσουν πόντους και αριθμητικά, ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Για μένα, να σας πω, και το είχαμε περιγράψει στο χωροταξικό της περιφέρειας, ένας καλός στόχος, ο οποίος βέβαια δεν έχει σχέση με τον τουρισμό, έχει σχέση όμως με την εξέλιξη του αεροδρομίου, είναι ένας εμπορευματικός σταθμός. Ένας εμπορευματικός σταθμός σύγχρονος για προϊόντα υψηλής αξίας, όχι για προϊόντα ουγγώδη τα οποία... Ναι. Για προϊόντα υψηλής αξίας σε στοχευμένες αγορές, οι οποίες θα μας δίνουν περισσότερα χρήματα και ταυτοχρόνως όλα αυτά λειτουργούν βελτιώνοντας την έγκλη και την καλή εικόνα της περιοχής μας. Μάλιστα, σήμερα είστε ικανοποιημένος από τους τρόπους με τους οποίους ελύσετε η διοίκηση της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Σαν διοίκηση. Αρχικά με τους στόχους τους οποίους είχατε βάλει και αυτά τα οποία οραματιζόσασταν. Κοιτάξτε, σαν διοίκηση έχουμε πετύχει κάμποσα πράγματα. Βεβαίως έχουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα πετύχουμε εξαιτίας των συνθήκων ή εξαιτίας του ότι όπως δεν υπάρχει... Όπως μπορούμε να αναφέρουμε ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ή γιατί δεν υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση για να συνέλθει. Για να τρέξουν. Σας είπα για παράδειγμα, είχαμε υποβάλει πριν ένα χρόνο και πλέον το να γίνει η μελέτη τουλάχιστον για να δούμε αν ευσταθούν κάποιες εναλλακτικές λύγησεις για να μεγαλώσουμε κι άλλο το λιμάνι. Ένα λιμάνι που ζήτησε, όπως λέει ο Οργανισμός Λιμένους, και δεν υπήρξε το αντίστοιχο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση. Εκπαιδευόμαστε να συνεννοηθούμε με τις συγκοινωνιακές γραμμές του Καβάλα Θάσος, εννοώντας και τις δύο γραμμές, και περιμένουμε την περίφημη αυτή τροπολογία. Έχω εξηγήσει στον κόσμο τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει, πού θα βοηθήσει, πού δεν θα βοηθήσει, πού θα παραμείνουν τα προβλήματα και περιμένουμε την τροπολογία. Περιμένουμε πολλά πράγματα να μπορέσουν να προχωρήσουν και σκεφτείτε για παράδειγμα τη δίωδο των λεωφορείων. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση, το έλεγε ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Παυλίδης, τα λεωφορεία να περνούν από τη δίωδο της Νηφαίας Μακάζας θέλει, θα μας φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο. Δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά το συνεχίζουμε. Και σήμερα εμείς που είμαστε αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη όλης της διοίκησης, προπάντως ο Περιφερειάρχης, προσπαθούμε να προχωρήσουμε το ένα θέμα μετά το άλλο. Τοπικά ζητήματα, τοπικά ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο. Τελευταία κινήθηκε λίγο προκειμένου πολλά να θέματα. Δοθεί στο επιμελητήριο και κατά πόσο αυτό μπορεί ουσιαστικά για μένα είναι να ένα, ανταπεξέλθει. Είναι ένα θετικό βήμα, ας μην το συζητήσουμε τώρα γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή συζητώντας το. Είναι όμως για μένα το επιμελητήριο γενικότερα είναι ένας φορέας στον οποίο μπορούμε και να συνεργαστούμε και μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε το εκθεσιακό κέντρο. Μεθαύριο θα έχουμε, μεθαύριο θα έχουμε την συνέργεια. Ποιο είναι το ζήτημα? Αν ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων είναι η περιφέρεια, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης που το κατασκεύασε, ή αν είναι το επιμελητήριο? Όχι. Σκοπός είναι να γίνονται περισσότερες δραστηριότητες. Είμαστε περήφανοι που φέτος, που δεν υπάρχουν και ζητήματα, θα έχουμε μια διοργάνωση η οποία πιστεύω θα είναι σημαντική. Για την οποία να πούμε δύο κουβέντες, γιατί οι τηλεθεατές μπορεί να μην γνωρίζουν, να ακούν συνέργεια, 27, τι ύφος και τι ταυτότητα έχει αυτή 26, η έκθεση. 26-27 Μαΐου, ναι. Συνεδριακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Θα υπάρχει μέρημνα για τη μεταφορά του κοινού αδαπάνους από την Καβάλα προς την Νέα Καρβάλη, προς το εκθεσιακό και η επιστροφή. Εκείνο το οποίο είναι μια
διοργάνωση, η οποία δεν είναι ακριβώς μια έκθεση, είναι μια προσπάθεια προβολής των προϊόντων που παράγονται, των επωνύμων προϊόντων της περιοχής μας, και μια προσπάθεια να μπορέσουμε να κάνουμε να έρθουν σε επαφή η παραγωγή με την κατανάλωση. Θέλουμε, και τις άλλες φορές το προσπαθούσαμε και φέτος θα το προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, να φέρουμε σε επαφή τους μεγαλύτερους ξενοδόχους της περιοχής, έτσι ώστε να διαλέξουν και να εντάξουν στα προγράμματα και στα μενού των ξενοδοχείων τους επώνυμα προϊόντα τα οποία είναι της περιφερειάς μας. Mm-hmm. Όπως εντάσσουν και επώνυμα κρασιά. Όπως θα πρέπει ο επισκέπτης μας να εξοικειωθεί και με τα επώνυμα λάδια και με όλα τα άλλα τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πόλη που αν πάτε στην γείτονα Τουρκία θα δείτε τόσες φορές να γράφετε το όνομά της, όπου και να κοιτάξει, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Ανδριανούπολη, είτε στην Κεσάνη, και το οποίο θα διαβάσεις και στη Σιλίβρη, το Καβάλα Κουραμπιέδες. Είναι αρκετά τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία μπορεί να βάλει κανείς στην τραπέζι και σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Επειδή αναφερθήκατε στην Τουρκία. Πάντως, ναι. Θέλω πάντως να το επαναλάβω, 26-27 Μαΐου, και θέλω να το επαναλάβετε κι εσείς πολλές φορές, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης, από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, με πολλές εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, με πολλά μαγειρέματα, χωρίς εισαγωγικά η λέξη, εννοούμε κυριολεκτικά τη μαγειρική. Θα έχει και μία ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν κάποια θέματα σε σχέση με τα τουρκικά προϊόντα, και θα είναι μία εκδήλωση η οποία θα είναι σημαντική. Και μάλιστα θα έχουμε την ευκαιρία μεθαύριο, που επίκειται και η επίσκεψη της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού, να την ενημερώσουμε σχετικά με αυτό. Έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την κυρία Κουντουρά. Νομίζω ναι. Είναι? Είναι 26-27. 26, α, θα είναι και στην έκθεση συνέργεια οπότε. Όχι, είναι Απριλίου. Α, Απριλίου. Είναι ένα μήνα πριν την έκθεση. Α, μάλιστα. Είναι ένα μήνα πριν την έκθεση. Οπότε, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, είναι και άλλα θέματα, όπως το πρόγραμμα Κρουαζιέρα. Το οποίο βλέπουμε ότι περνάει λίγο δύσκολα λόγω της Κωνσταντινούπολης, στόχος της διοίκησης γενικότερα και της περιφέρειας και του Δήμου και της Δημοφέλεια και όλων των εμπλεκόμενων ήταν το λιμάνι της Καβάλας να αποτελέσει ένα σταθμό κάποια στιγμή και όχι ένα πέρασμα. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε, σε πολλά πράγματα η αστάθεια στην Τουρκία μας βοήθησε. Εμείς βεβαίως είμαστε υπέρ της σταθερότητας και υπέρ της ομαλότητας. Ένα πράγμα το οποίο έχουμε επιπτώσεις αναγκητικές είναι η κρουαζιέρα, γιατί ήταν συνυφασμένη το Καβάλα μέσω Κωνσταντινούπολης. Τώρα, εκείνο το οποίο περιμένουμε να γίνει είναι, θα περάσει ένα χρονικό διάστημα που θα είμαστε στριμωγμένα και μετά θα αρχίσουν να αυξάνονται πάλι οι αύξησεις των κρουαζιεροπλοίων, οι οποίες θα είναι απευθείας για την Καβάλα, απευθείας για τους αρχαίους Φιλίππους, απευθείας σε εμάς, για μας. Αλλά θα περάσουμε πρώτα μία περίοδο στενότητας. Είναι αναμενόμενο. Εμείς θα εξακολουθήσουμε και πρέπει να εξακολουθήσουμε όλοι οι φορείς της περιφέρειας, του Δήμου, του Οργανισμού Λιμένους, του Επιμελητηρίου, να προσπαθούμε για αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει, να έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία. Ήδη από πλευράς υποδομών είμαστε και το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης έχει και μια πρόβλεψη για να γίνει ένα σημαντικό περαιτέρω έργο στο λιμάνι Απόστολος Παύλος, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι η Καβάλα είναι ένας προορισμός, είναι ένας σταθμός, μπορεί να είναι στο μέλλον και μια αφετηρία για τις κρουαζιέρες, αλλά θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα περάσουμε έτσι έναν απογαλακτισμό από την, από το σταθμό της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Τι εύχεστε για αυτές τις άγιες μέρες που διανύουμε με κορύφωση ουσιαστικά το βράδυ της Ανάστασης? Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή από το «Καλή Ανάσταση». Το «Χριστός Ανέστη» είναι η πιο χαρμόσυνη μελωδία η οποία έχει ακουστεί πάνω στη γη. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα θετικότερα. Ξέρω τις δυσκολίες, ζω τις δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούμε την προσπάθεια, αντλώντας αισιοδοξία από όλα τα στοιχεία, και να ευχηθούμε σε όλους καλή Ανάσταση.
Να είστε καλά, κύριε Μακόβουλε. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρα. Ναι, είχατε και σταμάτησε και το ψηλόβροχο. Η συννεφιά εξακολουθεί βέβαια αυτή η αστάθεια. Ποιος θα έρθει τώρα μετά από. Ο Δημοσθένης Τουρκίδης. Θα τα βρέξει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα, γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Τόδωρος Μακόβουλος. Το γνωρίζετε. Μια σύντομη έτσι περιεκτική ουσιαστική κουβέντα εδώ σε ένα διαφορετικό σκηνικό. Βάζουμε μία ανατελεία να περάσουμε στο δεύτερο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευχόμαστε να μην ρίξει καρέκλες. Διαφημίσεις. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, τέλος διαφημιστικού διαλείμματος. Οι διαγωνισμοί εξακολουθούν να τρέχουν και αύριο θα έχετε δυνατότητα να κάνουμε τον διαγωνισμό ζωντανά από το στούντιο και για τη μία περίπτωση και για τα ιαματικά λουτρά σιδηροκάστρου, αλλά και φυσικά και για την προσφορά την οποία μας προσφέρει το κρεοπωλείο του Σοκράτη Ζέρβα εν όψη των ημερών του Πάσχα στον πρώτο όροφο της δημοτικής αγοράς στην Καβάλα. Απλή διαδικασία, κινητό τηλέφωνο, sender κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, τη λέξη λουτρά αποστολή στο 54045 με ελάχιστη χρέος στα 25 λεπτά και φυσικά sender κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, το γράμμα σίγμα αποστολή στο 54045 για να διεκδικήσετε την προσφορά του κυρίου Σοκράτη Ζέρβα από τον πρώτο όροφο της δημοτικής αγοράς στην Καβάλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο ουρανός συνέφιασε, ψηλή βροχούλα έπιασε, αλλά καλά τα πάμε, αποδεσμεύσαμε τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρο Μαρκόπουλο. Μπορεί να το σκηνικό του καιρού να θυμίζει ο λιγοντή έτσι μια φθινοπορεινή κατάσταση, αλλά είμαστε στην άνοιξη, αισιοδοξούμε και ελπίζουμε. Γιατί έχουμε ένα νέο άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ηλικιακά, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Δημοσθένη Τουλκίδη. Δήμο μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Σε ένα σημείο αναφοράς εδώ πέρα, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Τι να λέμε, στο ψαράκι, το ψαράκι πάει στο ψαράκι. Ναι, ναι, κανονικά. 2-1 σήμερα. Και 2-1 και πολλοί τουρίστες και αρχίζει. Σήμερα και αρχίζει, έτσι. Αρχίζει. Δόξα τω Θεώ. Καλή ονή, αισιόδοξα μηνύματα. Δόξα τω Θεώ. Πιστεύω ότι η Καβάλα είναι σε μια τρομερά ανωδική πορεία σε αυτό το κομμάτι. Τώρα και με τις καινούργιες συνδέσεις τις αεροπορικές που γίνανε, πιστεύω ότι θα δούμε άλλα πράγματα φέτος στην Καβάλα. Mm-hmm. Μακάρι το χρειαζόμαστε όλοι. Το χρειαζόμαστε όλοι. Και εδώ που βρισκόμαστε, βέβαια, είμαστε σε ένα σημείο αναφοράς που πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται για να αποθανατήσουν αυτό εδώ το τοπίο που έχουμε ακριβώς πίσω μας, που το βλέπουμε καθημερινά και ίσως εμείς, επειδή το έχουμε δίπλα μας και μπροστά μας, να μην το εκτιμούμε καμιά φορά. Δεν το εκτιμούμε. Έρχονται φίλοι γνωστοί να καθίσουν και λίγο έτσι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν στην αρχή πού ακριβώς βρίσκονται, τι γίνεται, τι βλέπουν μπροστά τους. Εμείς λίγο πολύ το συνηθίσαμε, είναι η αλήθεια, στην Καβάλα, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε πού και πού να το κοιτάζουμε και να λέμε πόσο. Να αντιλαμβανόμαστε σε τι προνομιακό τόπο ζούμε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όπου και αν κοιτάξει, δηλαδή, αυτό το σκηνικό και ιδίως τώρα και με τις μαρίνες, δεν το βλέπεις. Είναι σπάνιο. Πανελλαδικά, να μην πω και. Εχθρός βέβαια του καλού είναι το καλύτερο πάντα. Και γι' αυτό πάντα αγωνίζονται και οι αιρετοί της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ανοιχτά θέματα, τα οποία ταλανίζουν όλους εμάς και όλους εσάς σε καιρούς δύσκολους. Από εκεί και μετά όμως είσαι ένας νέος ηλικιακά και μεγαλώνω κι εγώ. Μεγαλώνουμε δυναμικά και γι' αυτό σου μιλάω και στον ενικό, γιατί έχω αυτό ελεύθερα το θάρρος πραγματικά. Ήσουν, τέλεσες έτσι αντιδήμαρχος οικονομικών σε μια δύσκολη περίοδο, εντεταλμένος σύμβουλος για ευρωπαϊκά προγράμματα, σήμερα αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και ανάπτυξης του Δήμου, που ξέρουμε από τη μια η ανάπτυξη, από την άλλη τεχνικές υπηρεσίες και πώς λειτουργούν. Το αντικείμενο είναι τεράστιο. Τεράστιο. Το αντικείμενο είναι τεράστιο. Ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτές πολλές τρύπες και λακκούβες. Τώρα έχουμε ανοιχτά ζητήματα από το αναπτυξιακό κομμάτι και τη σχεδίαση μέχρι την τελική υλοποίηση. Είναι μεγάλο το αντικείμενο και βέβαια υπάρχει και η καθημερινότητα. Την καθημερινότητα η Δήμαρχος πολύ σωστά επέλεξε να την αναθέσει και σε μια εντεταλμένη σύμβουλο, διότι πραγματικά δεν βγαίνει και η βοήθεια της Ευαγγελίας Δραγωνάκη θα είναι ανεκτήμητη. Είναι τόσα τα ζητήματα, τα μικρά, τα καθημερινά, που κινδυνεύεις να ξεχαστείς από τα μεγάλα και αναπτυξιακά. Συνεπώς, με την Ευαγγελία έχουμε μια καταπληκτική χημεία, γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε και συνομήλικοι. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα είναι μια πολύ ωραία χημεία, η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει και στα μικρά και στα μεγάλα. Mm-hmm.
τώρα από εκεί και μετά τα θέματα της τεχνικής υπηρεσίας είναι κυρίως το κομμάτι του προσωπικού. Έχει φοβερό πρόβλημα η Καβάλα και δεν είναι από τους δύσκολους δήμους, είναι από τους δήμους που έχει κόσμο, αλλά και πάλι και με βάση καινούργιες νομοθεσίες, αλλά και με βάση τον όγκο των έργων που έχουν να κατασκευαστούν, την προετοιμασία των μελετών, την επίβλεψη των έργων, υπάρχει ένα τεράστιο πια θέμα υποστελέχωσης των υπηρεσιών και με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να βγάλουμε από μικρή λακκούβα που χάλασε στην γωνία μέχρι τεράστια λακκούβα που άνοιξε προχθές με τη βοήθεια του ΟΛΚ και της ΔΕΙΑΚ, μέχρι μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα όπως τη βιώσιμη αστική που ναι μεν την κερδίσαμε αλλά πρέπει να την υλοποιήσουμε κιόλας. Την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Εγνατίας όπου και εκεί έχουμε έργα. Το Leader, το οποίο σε συνεργασία με την αναπτυξιακή δημιουργεί και αυτό άλλα 6, 5, 7 έργα όσα μπορέσουμε να οριμάσουμε και να δώσουμε. Συνεπώς πράγματι το αντικείμενο είναι τεράστιο. Τεράστιο και οι ώρες δεν αρκούν. Επειδή μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τη ρουτίνα, όπως είναι οι ασφαλτοστρώσεις, ένα μελανό σημείο θα έλεγε κανείς και ένας πονοκέφαλος και για την τεχνική υπηρεσία αλλά και γενικότερα για τους κατοίκους, τους δημότες που από τη μια λένε ότι πληρώνουν δημοτικά τέλη αλλά θέλουν και την Αρτέμιδος και την Τηλεμάχου ασφαλτοστρωμένη όπως είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλουν και την 7η Μεναρχίας, θέλουν και την Χρυσοστόμου Σμύρνης, θέλουν. Είπαμε, εχθρός του καλού το καλύτερο. Τι γίνεται τώρα, μπήκε το νερό στα βλάκι, ναι, δόθηκε μια προτεραιότητα, επιτέλους. Τι γίνεται. Έχουμε ασφαλτικό και προχωράμε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό, πιστεύω πάρα πολλά χρόνια, να δούμε ασφαλτοστρώσεις. Γιατί. Πρώτον, γιατί δεν αποτελούσε και φοβερή ίσως προτεραιότητα. Πάντως, το θέμα των διαγωνισμών και το θέμα των διαδικασιών των διαγωνιστικών είναι πραγματικά βραχνάς. Είναι μια γκάγκρινα. Η κρίση έχει οδηγήσει τους εργολάβους στο να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πάρουν τους διαγωνισμούς. Μπαίνουν στους διαγωνισμούς με μεγάλες εκπτώσεις και τελικά δεν μπορούν να κάνουν τα έργα. Και φτάνουν στο σημείο να αναγκάζεται η υπηρεσία να τους κηρύσει έκτουτους ή να τους κυνηγάει από πίσω ή να κάνουν όχι καλή δουλειά. Ναι. Και φτάνουμε στο αποτέλεσμα τελικά μετά από τόσα χρόνια σε αυτό που βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή είχαμε την τύχη να ξεμπλοκάρουμε σχεδόν τα πάντα. Μάλιστα. Ξεμπλοκάρισε ο διαγωνισμός του 2015, ξεμπλοκάρισαν οι διαγωνισμοί του 2016, βγήκαν στον αέρα, δημοκρατήθηκαν οι διαγωνισμοί του 2017. Είναι δύο διαγωνισμοί, είναι ασφαλτοστρώσεις και είναι και συντηρήσεις των οδοστρωμάτων, συν την άσφαλτο που εμείς αγοράζουμε για τα έργα αυτεπιστασίας, για μικρές παρεμβάσεις. Στο πλάνο μας είναι να αγοράσουμε και τα κατάλληλα εξαρτήματα αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Όχι απλά με ένα κουβά να γεμίζουμε την τρύπα και να την πατάμε, αλλά να εξυγιένουμε τον δρόμο, να τον ανοίγουμε σωστά, να τον πατάμε σωστά, να είναι σωστά φτιαγμένο, ώστε να μένει κιόλας, γιατί του χρόνου πάλι θα ξαναφτιάχνουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια προς εκείνη την κατεύθυνση και μέχρι στιγμής πάει αρκετά καλά. Πάει αρκετά καλά. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο. Τι προγραμματισμός υπάρχει ουσιαστικά. Θα γεμίσουμε. Υπάρχει όπου έχουν προγραμματίσει, θα έχει τελειώσει. Μάλιστα, όπου υπάρχει προγραμματισμός. Υπάρχει ένα έργο το οποίο έχει ονοματιστεί ήδη. Ξέρουμε ότι θα πάμε στην 7η Μεναρχίας, ξέρουμε ότι θα πάμε στον Τρυπόλεως. Το αναλαμβάνει δηλαδή ο Δήμος την 7η Μεναρχίας. Την 7η Μεναρχίας μέχρι το ξενοδοχείο. Μέχρι το αναλαμβάνει ο Δήμος. Ξέρω ότι η Αντιπεριφέρεια έχει προγραμματίσει να φτιάξει από εκεί από και πέρα. Από εκεί και μετά, ναι. Συνεπώς, συνδυαστικά, επιτέλους αυτή η είσοδος της πόλης θα συμμαζευτεί. Ιστορικά, πότε έπεσε η τελευταία άσφαλτο στην 7η Μεναρχίας. Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως ότι όλες οι διοικήσεις και εμείς συνεχώς μπαλώνουμε π.χ. το σημείο με την Κομνηνόνα, το μόνιμο πρόβλημα με τις τρύπες εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η 7η είναι στο πρόγραμμα, η Τενέδου είναι στο πρόγραμμα, η Αμερικανικού Ήρθου Σταυρού ήδη φτιάχνεται, θα κάνουμε ένα σταμάτημα τώρα για το Πάσχα βέβαια, για να μην έχουμε ανοιχτά μέτωπα όσο θα αυξάνεται η κίνηση. Πιστεύω σε αυτό το κομμάτι, στα πλαίσια του δυνατού και του οικονομικά δυνατού, θα είμαστε καλά. Μάλιστα. Και όσον αφορά το άλλο κεφάλαιο, τις παιδικές χαρές, οι 7 σε τι κατάσταση, το πρώτο στάδιο. Προχωράνε πολύ καλά. Η εργολαβία προχωράει πολύ καλά. Θα φτιαχτούν, θα είναι έτοιμες μέχρι το καλοκαίρι. Έχω μιλήσει με τον εργολάβο. Τώρα είμαστε στη φάση προετοιμασίας των επόμενων 5, 6, 7. Μπαίνουν πάντα τα προβλήματα της ορίμανσης των έργων. Δηλαδή της κατασκευής των μελετών, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, το να φτιάξει τις μελέτες για να μπορέσουμε να το προκηρύξουμε και να έρθει ο εργολάβος να το πάρει. Αυτή είναι μια φοβερά επίπονη διαδικασία. Και τα χέρια είναι συγκεκριμένα. Η μηχανική του Δήμου είναι αυτή που είναι. Δεν είναι ούτε περισσότεροι, ούτε μπορούν να κάνουν δουλειά απογευματινή. Ξέρετε ότι οι υπερορίες πια έχουν γίνει αστείες. Οπότε δεν υπάρχει
δεν υπάρχει κίνητρο για τον υπάλληλο να καθίσει παραπάνω και κάπου εκεί αρχίζει και μπλοκάρει όλο το σύστημα. Η εικόνα ποια είναι όσον δυνατό αφορά τις, γιατί είχε δοθεί στη δημοσιότητα από την τεχνική υπηρεσία ο αριθμός 7 των παιδικών χαρών που θα δοθούν σε πρώτη φάση προτεραιότητα. Αυτές είναι έτοιμες. Αυτές είναι παιδικές χαρές που αυτή τη στιγμή δουλεύονται από τον εργολάβο, προχωράνε όπως είδατε στο Φάληρο, όπως είναι πάνω στην... στον περιοχή του Αγίου Λουκά. Στην Αγίου Λουκά κτλ. Κτλ. Υπάρχουν, ο εργολάβος είναι πάνω και δουλεύει τα έργα, αυτά θα έχουν τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι. Η αγορά των παιχνιδιών έχει ήδη γίνει, τα έχουμε στις αποθήκες, συνεπώς ειδικών εκεί δεν έχουμε κάποιο θέμα. Έτσι, ειδικών κατασκευών πλέον, από ευρωπαϊκών προεδρευθών, από εκεί ξεκίνησε πρόβλημα, και να πούμε ότι δεν είναι ευθύνη του συγκεκριμένα του Δήμου Καβάλας αυτό, πανελλαδικό το θέμα. Η απομάκρυνση των παιδικών κατασκευών των παλιών, το είναι θέμα. Πανελλαδικό. Συνέβη ένα τραγικό γεγονός και από εκεί και μετά μπήκανε σχεδόν υπερβολική, θα σας έλεγα εγώ. Συνήθως έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι, μετά το γεγονός κάνουμε δουλειά, αλλά και κάνουμε και υπερβολική δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω τα θέματα της ασφάλειας, αλλά και εσύ και εγώ μεγαλώσαμε σε αυτές τις παιδικές χαρές. Παίζαμε κυνηγητό επάνω στα σίδερα του Φαλήρου, ας πούμε. Εντάξει, σαφώς δεν ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να γίνει, αλλά δεν είναι και τόσο τραγικό. Είχαμε πολλές παιδικές χαρές με πολύ σωστά παιχνίδια, ξύλινα, χωρίς γωνίες. Αναγκαστήκαμε να τα βγάλουμε όλα. Mm-hmm. Να τα κηρύξουμε όλα ανεπαρκή. Καλώς κακώς. Αυτός ήταν ο τρόπος και ο νόμος και φυσικά δεν μπορεί κανείς από τους αιρετούς και τους υπαλλήλους να πάρει την ευθύνη να πει όχι εντάξει δεν το κάνω γιατί εμένα μου φαίνεται ασφαλής. Οπότε περάσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Το διάστημα που ήσουν εντεταλμένος σύμβουλος έτσι ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και εξακολουθείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι να ρίχνεις μια κλεφτή ματιά στο τι προγράμματα τρέχουν. Τα αναπτυξιακά δεν άφησα ποτέ στην πραγματικότητα γιατί και από τα οικονομικά ήμουν... Ναι. Τι φως υπάρχει, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο? Στα ευρωπαϊκά τι γίνεται? Είναι τα πράγματα δύσκολα. Επειδή είχαν πάρα πολύ καιρό να βγουν προσκλήσεις για ευρωπαϊκά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι στα ευρωπαϊκά δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Πάμε για τις επόμενες πια προσκλήσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιες ακόμα δουλειές και εργασίες που θέλουμε να κάνουμε και να χρηματοδοτήσουμε κάποια έργα που μπορούμε. Βέβαια, είχαμε την τεράστια επιτυχία της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και των έργων των 8.600.000. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, όπου ετοιμάζουμε και το πλειοθεραπευτήριο, η Δημοφέλεια και τους ποδηλατοδρόμους μαζί με το Δοξάτο, που θα περικλείσουν έτσι τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Και επειδή ετοιμάζεται μια αναθεώρηση της ολοκληρωμένης χωρικής, της ΟΧΕ που λέμε, ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, επειδή ετοιμάζεται μια αναθεώρηση, προετοιμαζόμαστε για κινήσεις και για την επόμενη μέρα, διότι αναθεώρηση τι θα πει, κάποιοι Δήμοι δεν θα υλοποιήσουν ίσως κάποια πράγματα. Ή άλλοι θα υλοποιήσουν λιγότερα, άρα θα περισσέψουν λεφτά, να το πω χοντρά. Yeah. Και για αυτά τα λεφτά θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι με έτοιμες μελέτες, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και άλλα λεφτά. Και τέλος, έχουμε και το κομμάτι της αναπτυξιακής της Καβάλας με το Leader, το οποίο και αυτό για εμάς και το Ηράκλειο έχουμε την τύχη να έχουμε δύο προγράμματα Leader, ένα για τους Φιλίππους και ένα μόνο για την Καβάλα, στο οποίο προετοιμάζουμε και εκεί 5 με 6 έργα συμπληρωματικά και τη βιώσιμη. Τα οποία και αυτά είναι σε μια τάξη 4-4,5 εκατομμυρίων. Κυνηγήσαμε το ΝΕΟΚ, μεγάλη επιτυχία μας τελευταία ήταν ΝΕΟΚ, όπου πήραμε το πρόγραμμα από το ΕΜΕΠΕΡΑ τελικά, ενώ στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκε, παρά τη φοβερή δουλειά, την πολύ καλή δουλειά που έκανε την προηγούμενη στη θητεία του κ. Φιλιππίδης και οι τεχνικές υπηρεσίες. Τελικά χρειάστηκε και μια παρέμβαση στο Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει το καταφέραμε και αυτό και θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε το Δημαρχείο μας επιτέλους σε ένα σύγχρονο χώρο, τον οποίο θα το φτιάξουμε όμορφα και ωραία, για να μπορούν πραγματικά να κάνουν τη δουλειά τους υπάλληλοι σωστά, γιατί, ξέρετε, γιατί η εικόνα δεν είναι σοβαρή, ας πούμε. Οι κερίοι αλλάζουν, οι ανάγκες πραγματικά αυξάνονται. Και μόνο η προσβασιμότητα των ατόμων μέσα στο Δημαρχείο είναι ας πω προβληματική, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Είτε από την πίσω πλευρά, δεν είναι εικόνα αυτή, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα Δημαρχείο, με μικρά δωμάτια, με ελάχιστους χώρους συνέβρεσης, δεν γίνεται έτσι. Ετοιμάστηκε μια πολύ ωραία μελέτη και ξεμπλοκάρει και αυτή. Είχαμε δηλώσει 2.800, αλλά θα πάρουμε 2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Για την ουσιαστικά για τη διαμόρφωση. Για τη διαμόρφωση του χώρου που ανήκει στο Δήμο, έτσι, των ορόφων, των δύο ορόφων. Ναι. Δεν ανήκει όλο το κτίριο. Από εκεί και μετά, λίγο παραδίπλα, βέβαια, είναι και η πλατεία Καπρενγάτη. Για την οποία. Και εκεί θα έχουμε μέσω τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ανοίγματα και κατασκευέ και τι μελέτε που είχαν προετοιμαστεί από την προηγούμενη διοίκηση. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, σε ένα ευχάριστο σημείο προ τα αναπτυξιακά μα. Θα είναι δύσκολο ως προς την τεχνική υπηρεσία να αναλάβει, να οριμάσει, να μελετήσει και να εκτελέσει και να επιβλέψει όλα αυτά τα έργα. Εκεί λίγο θα μπερδέψουμε. Να πω ένα καλό νέο, μια που πήρα φορά.
Να πω ένα καλό νέο. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Καβάλας μαζί και του Ηρακλείου επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιαστούν ως καλές πρακτικές σε ένα εργαστήριο που θα κάνει τον Ιούνιο στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στείλαμε όλα τα στοιχεία και τα ό,τι μας ζητήσανε και τα δύο αυτά σχέδια επιλέχθηκαν ως, ας πούμε, τα δύο καλύτερα ή ως αυτά που θα παρουσιαστούν στους υπόλοιπους εταίρους. Ήταν άλλη μια έτσι καλή στιγμή, μια καλή επιτυχία που μας έκανε να γελάσουμε λίγο μέσα στο γενικότερο πρόβλημα των ημέρων. Είναι σημαντικό αυτό. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, κύριε Τουρκίδη, Δήμος Στένη Τουρκίδη, τι εύχεσε ουσιαστικά για τους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν σήμερα και τουλάχιστον ακροθυγώς αγγίξαμε έτσι κάποια από τα ανοιχτά ζητήματα με τα οποία είναι το αντικείμενο της θέσης η οποία κατέχει στο Δήμο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει λίγο να όλοι μας να προσπαθήσουμε είναι να αποκτήσουμε μια ψυχραιμία, να αλλάξουμε λίγο τη θεώρηση των πραγμάτων. Αλήθεια είναι ότι είχαμε συνηθίσει σε έναν πολύ υλικό τρόπο ζωής. Ζούσαμε όλοι μας σε μια έτσι φούσκα η οποία μας άρεσε, καλή ήταν εμένα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ξαναγυρνάει και καλώς δεν ξαναγυρνάει. Να αναδιοργανώσουμε τις προτεραιότητές μας, να δούμε τι έχει πραγματικά σημασία, να δούμε τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή και πάνω σε αυτό να ξαναχτίσουμε. Σε συντρίμια είμαστε, είναι αλήθεια. Να μην εθελοτιστούμε, να βλέπουμε την πραγματικότητα, έτσι. Ιδίως η αγορά είναι πραγματικά στα συντρίμια. Δεν βλέπουμε κάποιο φως στο τούνελ, όπως και αν βαφτιστεί το τούνελ και ονομαστεί τώρα τελευταία ονομάζουμε και τα τούνελ. Όπως και να το βαφτίσεις, το τούνελ είναι μακρύ ακόμα, φως δεν έχει για την ώρα. Και τι να πούμε, ψυχραιμία να πούμε. Αυτές τις μέρες θα ηρεμήσουμε. Η κατάνοιξη των ημερών ας αποτελέσει δίνει ένα μια χώρο για αγαλίαση, λίγο σκέψη και εσωτερική, σε εσωτερικό διαλογισμό. Και μακάρι να μας ηρεμήσει. Αυτό μπορείς να κερδίσεις από αυτές τις μέρες. Είτε πιστεύεις είτε όχι. Δεν απαραίτητα να είσαι ο απόλυτος χριστιανός. Είναι όμως μέρες κατάνοιξης, ηρεμίας και εσωτερικού διαλογισμού. Και μετά μέρες χαράς. Μακάρι να δούμε χαρές και παντού. Μάλιστα. Καλή Ανάσταση λοιπόν να ευχηθώ. Επίσης Γιάννη. Και εγώ να είμαστε επίσης, καλά, Γιάννη. Με υγεία και, καλή ξεκούραση και να φύγουν τα σύννεφα. Επιτέλους, αυτή τη στιγμή. Αν μπορέσει να φύγει ο χειμώνας αυτός, θα να μια ευχή. Αν μπορεί να σταματήσει, θα ήταν καλό. Θα τη διώξει σε λίγη ώρα η δημοφέλεια, νομίζω, μετά τις διαφημίσεις. Θα ήταν καλό. Η Αναστασία διώχνει τα σύννεφα. Η Αναστασία διώχνει τα σύννεφα. Λοιπόν, θα δούμε αν τα διώξει και σήμερα. Κύριε Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση. Κυρίες και κύριοι, βάζουμε μία ανωτελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Καλεσμένη, όπως καταλάβατε, η πρόεδρος της Δημοφέλεια, Αναστασία Ιωσήφιδου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τέλος διαφημιστικού διαλείμματος, κυρίες και κύριοι, τρίτο και τελευταίο μέρος, εδώ ζωντανή ενημερωτική εκπομπή All On Camera με εκλεκτούς προσκεκλημένους σήμερα στο ύφος και στην κανονική ταυτότητα. Απλά έχει αλλάξει το σημείο ουσιαστικά διεξαγωγής αυτής της εκπομπής. Εχθές ήμασταν από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ έξω από το μπαλκόνι, όπου εκεί ήταν σε εξέλιξη και οι εργασίες μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα αποκατάστασης μέρους του οδοστρώματος της παραλιακής. Σήμερα είμαστε από ένα ακόμα σημείο αναφοράς εδώ, στο λιμενοβραχίωνα, στο ναυτικό όμιλο Καβάλας, με θέα όλο αυτό το οποίο έχετε δυνατότητα να βλέπετε από τις 3 και μετά. Μια εικόνα την οποία σίγουρα ο επισκέπτης, ο τουρίστας αποτυπώνει ερχόμενος στην πόλη της Καβάλας. Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, είπε στην αρχή, στο τέλος της συνομιλίας μας, ότι ο Δημοσθένης Τουρκίδης θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα χαλάσει η εκπομπή και θα πέσει η βροχή. Ήρθε ο Δημοσθένης Τουρκίδης από την άλλη, είπε τα δικά του κτλ. Και εγώ, ολοκληρώνοντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, λέω ότι ακολουθεί η Δημοφέλεια και η Αναστασία Ιωσήφιδου, η οποία με τη θετική της ενέργεια και θετική άβρα θα διώξει τα σύννεφα. Η εκπομπή, όπως βλέπετε, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με καλούς ιονούς. Αναστασία Ιωσήφιδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Καλώς σας βρήκα, να σας δώσω συγχαρητήρια για την ιδέα να κάνετε εκπομπή σε εξωτερικό χώρο, διότι και αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος προβολής της Καβάλας. Έτσι. Την εκπομπή την βλέπουν καθημερινά πολλά άτομα, όχι μόνο στην περιοχή της Καβάλας, αλλά και εκτός της Καβάλας. Και πραγματικά αυτό είναι μια ζωντανή διαφήμιση. Να παίρνετε συνεντεύξεις, να λέμε εμείς τα διάφορα και από πίσω να βλέπει. Πραγματικά. Ο και όχι μόνο. Και έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες
πλάνα ελικοπτερικά μέσω drone, όπου βλέπετε πραγματικά πιάτο την πόλη της Καβάλας. Αναστασία Ιωσιβίδου, λοιπόν, πρόεδρος της Δημοφέλεια. Οι καιρικές συνθήκες δεν μας πτωούν, συνεχίζουμε, γιατί είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης και λίγο πριν τον εορτασμό του Πάσχα και του Θεαναστάσεως. Καταρχήν, είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και πάντα τη Μεγάλη Εβδομάδα ο καιρός μελαγχολεί. Πάντα ψυχαλίζει αυτές τις ημέρες. Και να σας πω την αλήθεια τώρα, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, και εμείς οι ίδιοι έχουμε μάθει, έχουμε βιώσει, έχουμε μεγαλώσει να βλέπουμε έτσι λίγο μελαγχολικό τον καιρό. Υπάρχει αυτό το κλίμα κατάνοιξης ουσιαστικά και των πιστών και στις εκκλησίες όπου προσέρχονται, και είναι και άνοιξη, εντάξει. Δροσούλα. Δροσούλα, ναι. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για το επιβατικό λιμάνι Απόστολος Παύλος. Είναι το δυνατό χαρτί, είναι ένα καλό χαρτί, είναι ο άσος που ίσως κρύβει στο μανίκι του ο Δήμος Καβάλας. Είναι, και αν είναι, γιατί είναι, κυρία Σιφίδου? Καταρχήν, το λιμάνι της Καβάλας, στη θάλασσα, είναι, όχι απλά χαρακτηρίζει την Καβάλα, είναι αυτό που κάνει την Καβάλα διαφορετική. Έχει τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα νησιού και τα πλεονεκτήματα πόλης. Δεν είμαστε νησί που να περιοριζόμαστε. Είμαστε η γαλάζια πόλη της Καβάλας. Το λιμάνι. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από το λιμάνι της Καβάλας. Καταρχήν, ήδη φαίνονται διάφορα τουριστικά σκάφη στην περιοχή μας, που με αυτόν τον τρόπο υπάρχει, φαίνεται η ανάκαμψη της τουριστικής προβολής της Καβάλας. Ήδη με αυτόν τον τρόπο, την εικόνα που έχει ο επισκέπτης βλέποντας αυτή την εικόνα της Καβάλας, καταλαβαίνει την δυναμική της περιοχής. Και βέβαια, όσο έχουμε τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο θα έχουμε τη δυνατότητα της ανάκαμψης της περιοχής μας. Γιατί η εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν το συζητάμε, οπότε πάλι γίνεται ένας διαρκής αγώνας για την αντιμετώπιση κι άλλων καταστάσεων και άλλων θεμάτων ανοιχτών. Αν καταφέρει βέβαια και η Δημοφέλεια, πέρα από τα έργα που κάνει ο ίδιος όλο. Ναι. Με τη βοήθεια βέβαια πάντα της περιφέρειας, του Δήμου Καβάλας, αν καταφέρουμε κι εμείς ως Δημοφέλεια να φέρουμε και αυτό το σκάφος που λέμε, το τουριστικό σκάφος. Μάλιστα. Και τη σύνδεση Καβάλας με Άγιο Όρος, το οποίο το προχωράμε προκειμένου να καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε. Αν δηλαδή δεν σκαλώσουμε σε καμιά γραφειοκρατία, σε κάποιο τέτοιο είδους κόλλημα και καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε, πραγματικά θα είναι ένας, όχι απλά πυλώνας ανάπτυξης, θα είναι ένας τρόπος προσέγγισης και προσέλκυσης πολλών περισσότερων. Το πιστεύετε αυτό, έτσι? Ακράδαντα. Καταρχήν, για φανταστείτε την εικόνα. Ξέρετε πόσοι επιπλέον επισκέπτες τουρίστες θα έρθουν στην περιοχή συνδυάζοντας και αυτό το γεγονός. Ήδη όταν το συζητούσα, ας πούμε, πάνω στην Αγία Πετρούπολη, τους είχε έδειξαν πραγματικά ενδιαφέρον και για το επιπλέον αυτό γεγονός. Μάλιστα. Και δεν σας κρύβω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω χορηγούς. Είναι ένα γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα είναι ένα κόστος. Βέβαια, από αυτά τα πλεονεκτήματα που περιμένουμε ότι θα φέρει, δεν είναι μεγάλο το κόστος, αλλά αν καταφέρουμε να φέρουμε και χορηγούς, θα είναι ευχής έργων. Και δεν σας κρύβω, επειδή το συγκεκριμένο τουριστικό σκάφος το οποίο έχουμε βρει να πληρεί όλες τις προδιαγραφές, είναι πραγματικά τουριστικό για να προσελκύει τον οποιοδήποτε επισκέπτη τουρίστα, και όχι μόνο, και εμάς τους ίδιους, έτσι. Είναι ρώσικης προέλευσης. Δεν σας κρύβω ότι απευθύνθηκα ακόμα και στην ρώσικη πλευρά, προκειμένου, αν τους ενδιαφέρει, να γίνουν χορηγοί. Αν το καταφέρουμε, θα είναι ακόμη καλύτερο. Αν δεν το καταφέρουμε, θα το υλοποιήσουμε μόνοι μας. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθείτε να αναδείξετε. Είναι γεγονός ότι μας το γνωστοποιήσατε και στο πλαίσιο της ζωντανής εκπομπής Pre-News με τον Νίκο Σπιτσέρη. Και όταν ακούστηκε έτσι για πρώτη φορά, ήχησε κάπως στα αυτιά μας. Ναι, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, κάτι διαφορετικό που δεν το είχε σκεφτεί κανείς. Ναι. Αν καταφέρουμε, γιατί πάντα βάζω. Μάλιστα. Έτσι και μία. Οι εκθέσεις πιάνουν τόπο, η παρουσία της Δημοφέλειας στις εκθέσεις. Για πείτε μου λίγο, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, πού σας κάνουμε, πού σας βρίσκουμε, σε κάποια άλλη χώρα θα είσαστε, με κάποια άλλη έτσι, εκπροσώπηση? Καταρχήν, για πρώτη φορά ο Δήμος Καβάλας και η Δημοφέλεια έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν την τουριστική προβολή σε πάρα πολλές χώρες.
δεν περιοριζόμαστε μόνο στις βαλκανικές χώρες για πολλούς λόγους, διότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο οι βαλκανικές χώρες. Άλλωστε τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν και δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στις βαλκανικές χώρες, τις οποίες βέβαια εννοείται τις προσεγγίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε, δείχνουμε έτσι περισσότερη εξωστρέφεια. Προσελκύσαμε και πολύ περισσότερες χώρες και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ήδη από τα πρώτα μηνύματα που έχουμε από τους ίδιους τους ξενοδόχους, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον ήδη από τους Ρώσους. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και την απευθεία σύνδεση βέβαια Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Έτσι ακριβώς, που είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ να κάνω μία παρένθεση. Για το συγκεκριμένο γεγονός βοήθησαν πάρα πολύ και οι άνθρωποι με τους οποίους αδελφοποιηθήκαμε, υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας, δηλαδή ο εκπρόσωπος της περιοχής Νεύσκη, ο Κωνσταντίν, ο οποίος θα έχουμε τη χαρά και τιμή να τον ξαναδούμε σύντομα στην περιοχή μας, όπως και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Μάρκο, που βοήθησαν λοιπόν από την πλευρά τους, έτσι ώστε η Αγία Πετρούπολη να προσπαθεί να, από τη δική της πλευρά η κυβέρνηση Αγίας Πετρούπολης να προσφέρει τα αντίστοιχα εφόδια στην εταιρεία Μουζενίδη προκειμένου να κάνει το εγχείρημα αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε και για την εταιρεία Μουζενίδη είναι ένα καινούριο εγχείρημα, είναι ένας καινούριος προορισμός που βέβαια όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε να πετύχει έτσι ώστε φυσικά να καταφέρει και την επόμενη χρονιά να έχουμε τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε επισκέπτες από αυτή την περιοχή. Ήδη λοιπόν είναι πάρα πολύ έντονο το ενδιαφέρον των Ρώσων επισκεπτών και από τη Μόσχα και από την Αγία Πετρούπολη. Υπάρχουν προκρατήσεις στα ξενοδοχεία και βέβαια από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους ξενοδόχους υπάρχουν προκρατήσεις στα ξενοδοχεία αφενός μεν από Ρώσους και αφετέρου από Γερμανούς. Μία άλλη χώρα, σε μία άλλη έκθεση που πήγαμε στο Βερολίνο, που εκεί παρουσιάσαμε τον ειδικό θεματικό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό, μία άλλη μορφή τουρισμού που μας βοηθάει και μας δίνει τις δυνατότητες προκειμένου να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο. Γιατί το μεγάλο στοίχημά μας είναι αυτό, να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα την περίοδο του Πάσχα, δόξα τω Θεώ, όλα τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητα ικανοποιητική. Δεν θέλουμε όμως να είναι γεμάτα μόνο το Πάσχα, μόνο το καλοκαίρι. Θέλουμε να γεμίζουν 100% τη λεγόμενη full season, όλες τις τουριστικές περίοδες. Θέλουμε να επιμικρύνουμε και την τουριστική περίοδο. Σήμερα περάσαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοφέλειας το εξής θέμα, το οποίο συνδέεται με την τουριστική προβολή. Γαστρονομική ταυτότητα. Μάλιστα. Ποτέ άλλωστε. Εξίσου σημαντικό βέβαια. Δηλαδή λέμε τουρισμός, ναι. Δεν θα πάτε σε απλά μία όμορφη περιοχή. Θέλετε να δείτε και τι μπορείτε να γευτείτε σε αυτή την περιοχή. Με την γαστρονομική ταυτότητα, με τις γεύσεις. Και αν θα πάτε σε ένα μέρος και δείτε απλά ομορφιά και δεν γευτείτε, δεν φάτε καλά, δεν θα ξαναπάτε δεύτερη φορά και δεν θα μπορείτε να το διαφημίσετε και τόσο ζεστά. Είμαστε ζωντανά, ήμασταν ζωντανά μέχρι τουλάχιστον και αυτή την ώρα, 4:30 ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και όλο το τεχνικό επιτελείο της τηλεόρασης του Center, μέσα και έξω από αυτό. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια πάντα ώρα, στις 3 ακριβώς ραντεβού. Καλό απόγευμα. Γεια σας.